μέρος όλης της ομάδας, των παιχνών δηλαδή, συλληπιτήρια στην οικογένεια του ενός Παοκτσή, ο οποίος ήταν πραγματικά γνώστος Παοκτσής και αγαπούσε την ομάδα χρόνια και από την καρδιά του. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του ξανά. Ήταν πλήγμα για την Παοκτσίδικη οικογένεια. Τώρα όσον αφορά το μάτς, εννοείται πως η διαφορά είναι πλασματική. Όποιος ξέρει μπάσκετ ξέρει ότι η διαφορά δεν είναι αυτή που τελείωσε ο αγώνας. Αν θυμάμαι καλά, 6 λεπτά, 7 μέχρι το μάτς πήγαινε πόντο-πόντο. Στα λεπτά τη λήξη εννοώ. Συνήθως όταν τα μάτς είναι κοντά, μια μεγάλη άμυνα, κάποια σουτ ξεκλειδώνουν τα μάτς, όπως και έγινε σήμερα. Είμαστε σίγουροι ότι ο Πανιούς δεν θα τα παρατήσει και εμείς δεν θα ψυχαστούμε. Έχουμε ένα προβάδισμα. Αρχίζουμε μέσα από το μάτι της Πέμπτης να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε αυτά τα νεκρά σημεία και τα όποια λάθη μπορούμε να κάνουμε και συνεπειδή και συνάδελφα να τα διορθώσουμε για να τελειώσουμε. Οπότε πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτό και να όσες μέρες έχουμε να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για τον αγώνα της Πέμπτης. Υπήρχε άγχος λίγο σήμερα, γιατί πάντα ο γηπεδούμος έχει το άγχος, γι' αυτό το λέω στις σειρές αυτές. Και φάνηκε ίσως και τις βολές. Ναι, δεν ξέρω τις βολές, αλλά δεν πιστεύω ότι η ομάδα μας έχει παίξει ποτέ με άγχος ή κάτω από άγχος. Φυσικά θα υπάρχουν σημεία στον αγώνα που πνευματικά και σωματικά κάποιοι παίκτες είναι κουρασμένοι, θα χάσουν κάποιες προσπάθειες που συνήθως δεν τις κάνουν. Αυτό σημαίνει σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους παίκτες του κόσμου. Το καλό είναι ότι δύο μάτς απέναντι σε μια ομάδα πάρα πολύ καλή, πολύ δουλεμένη, πολύ σκληρή. Δύο μάτς όταν φτάσαν στον πόντο και μας πέρασαν στην Αθήνα, ενώ και εδώ μας φτάσανε στο σκόρ, δείξαμε ψυχικά από θέματα και σωματικά να επανέλθουμε να κερδίσουμε. Δεν ήταν θέμα, όπως πιστεύω. Να πω γρήγορα και για τα δύο παιχνίδια, τα θυμάμαι στον πρώτο γύρο εδώ πέρα η άμυνα μας ήταν τραγική, φάγαμε 199 πόντους, δεν θυμάμαι πόσο. Αυτό και μόνο λέει πόσο άσχημα παίξαμε εκείνη τη μέρα. Βέβαια ήταν και οι δύο ομάδες τότε είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και εμάς μας κόστησε, γιατί το Δεκέμβρη, να θυμάστε καλά, δεν κάναμε καμία νίκη, είχαμε ένα αρνητικό σέρι. Στο άλλο μάτς του δεύτερου γύρου το μάτς κάθεται στην παράταση. Δεν ήταν και εκείνο επιθετικό παιχνίδι, δηλαδή πήγε ψηλά το σκορ. Θα είχαμε πολύ πιο ανταγωνιστική από ό,τι στο πρώτο γύρο. Και στα δύο μάτς αυτά των play-off ήμασταν πολύ καλύτεροι στην άμυνα, πιστεύω. Και βάλαμε τα κορμιά μας πιο πολύ και προσπαθήσαμε να παίξουμε καλύτερα από αυτό που μπορούμε. Αυτή ουσιαστικά πιστεύω είναι η διαφορά. Τώρα είναι ο Πανιούνιος που έχει την πίεση του αποτελέσματος. Νιώθετε πιο άνετα? Τα μάτια μας έχουν δει πολλά. Δηλαδή δεν έχουν γυρίσει αρκετά μάτς. Έχουμε πρόσφατο μάτς. Βέβαια δεν ήταν σειρά αγώνα, ήταν ένα μάτς, το μάτς του ημιτελικού της ΕΣΕΚΑ Μακάμπι. Το τελικό πριν δύο χρόνια, το τελικό που ήταν και ο Κώση της ΕΣΕΚΑ, που ένα μάτς 20 πόντων γύρισε. Αυτά συμβαίνουν συνέχεια. Εννοείται πως έχουν πάρει ένα προβάδισμα, αλλά ο Πανιούνιος είναι μια ομάδα που έχει έμπειρους καλούς παίκτες, καλούς προπονητές, αντιδράσει. Οπότε μας δίνει έτσι μόνο το μαθηματικό πλεονέκτημα και τίποτα άλλο. Πρώτα απ' όλα δεν βγήκαμε τρίτη απόψε, δεν τελείωσε η σειρά. Εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ που την προηγούμενη φορά. Ήταν και η coach, ήταν όλο το staff. Απλά έτυχε να είμαι και εγώ σαν παίκτης. Τώρα εμείς θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την Πέμπτη. Δεν τίθεται θέμα να γυρίσουμε εδώ και τα λοιπά. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την Πέμπτη. Η ώρα ξέραμε εγώ για σήμερα ότι δεν ήταν εμπορική. Δεν ήταν δηλαδή Δευτέρα 5.30 ώρα. Εδώ οι άνθρωποι μόλις έχουν τελειώσει τις δουλειές τους, πηγαίνουν σπίτι τους, είναι δύσκολο να δουν τους αγώνες. Τέλος πάντων,
Εντάξει, ότι ξέραμε ότι δεν θα είναι όσο μάτς, όσο, κόσμος όσο με τον Παναθηναϊκό της προάλλης, το ξέραμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα κάτι γι' αυτό. Για τον κόσμο έχουμε μιλήσει άπειρες φορές. Είναι, εντάξει, είναι στη δικιά τους, στο δικό τους χέρι να έρθουν, να κάνουν. Η ομάδα πάντως αγωνιστικά το ταβάνι στο φτάνει. Αυτό έχει σημασία. Το δικό της ταβάνι εννοώ. Άλλη ερώτηση έχετε? Ευχαριστούμε πολύ.